καρδιά της, μιλώντας για τη ζωή της σήμερα, αλλά και για το χθες, το οποίο είναι γεμάτο δυνατές αναμνήσεις. Δεν με έκανε μικρός ο πατέρας μου. Ήταν ήδη 48 χρονών όταν με έκανε. Οπότε πάντα είχα έναν, πάντα μεγάλωνα με έναν μπαμπά που είχα στο μυαλό μου ότι είναι μεγάλο σε ηλικία. Εγώ τον έβλεπα σαν παππού που λέει ο λόγος. Δηλαδή πάντα είχα μία έννοια ότι θα τον χάσω νωρίς. Η μαμά δεν ήταν Ελληνίδα, οπότε μεγαλώσαμε και με την πειθαρχία των Αυστριακών καταβολών της. Πόση διαφορά ηλικίες είχαν? 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ναι, ήμασταν 4 γενιές στο σπίτι. Οπότε ήμασταν ουσιαστικά τρεις αδερφούλες μαζί με την αδερφή μου και ένας μπαμπάς που δεν πολύ συμμετείχε στα οικογενειακά δρόμενα, γιατί δεν ήταν ο μπαμπάς που, ο άνθρωπος που του άρεσε σαν άνθρωπος. Ήταν πολύ έτσι κλειστός, εσωστρεφής. Γύρω στη δεκαετία του 70 είχε φύγει για 2 χρόνια περιοδίες στον Καναδά και στην Αμερική για να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά. Ήταν δύσκολα. Η μαμά μας έλεγε, ο μπαμπάς είναι στην Αμερική. Εν τω μεταξύ, όλες οι ελληνικές ταινίες τότε, οι παλιές ελληνικές ταινίες, οι δραματικές, αν έχεις προσέξει, όταν πάντα κάποιος μπαμπάς πέθαινε, λέγανε στο μικρό παιδάκι ότι πήγε στην Αμερική. Ότι είναι ταξίδι. Και κάπως έτσι μου πέρναγε από το μυαλό ότι μπορεί να, ξέρεις, να μου λένε ψέματα. Η Εβίτα Ηλιοπούλου έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «Χρυσό κουφέτο» της Ανίτα Σπάνια μετά από την πρόταση που της έκανε ο οικογενειακός της φίλος και σκηνοθέτης της εκπομπής, Όμηρος Ευστρατιάδης. Θα τους περνάμε από τεστ, κόπωσες κτλ. Χρειάζομαι μια γυμνάστρια. Θέλεις να είσαι γυμνάστρια στο «Χρυσό κουφέτο»? Αυτό το οποίο σκέφτηκα είναι ότι θα παντρέψω τα δύο πράγματα που αγαπάω πολύ. Ήθελα να σταθώ λίγο στη σχέση σας με την Ανίτα. Πώς γνωριστήκατε πρώτη φορά? Εκεί, στο μακιγιάζ. Γεια σου Ανίτα, είμαι η Εβίτα. Γεια σου Εβίτα, είμαι η Ανίτα. Και μετά το παιδί μου το ονόμασα Νικήτα. Είχε σχέση αυτό? Είχε μια μικρή επιρροή. Μπορεί να ήταν μια έμπνευση της στιγμής. Αλλά κούμποσε, γιατί η κατάληξη είναι κοινή. Ήμασταν πολύ κοντά, κάναμε πολύ παρέα τότε. Την αγαπάω σαν να μην περνάει μια μέρα, δηλαδή που, σαν να την είδα χθες. Σ' ακούω, Δεσποινά. Είμαι θαυμάστριά σου, είσαι πολύ υπέροχη. Σε ευχαριστώ, Δεσποινούλα. Και εσύ και η Εβίτα. Ναι, Εβίτα μας λένε καλά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, πες ευχαριστούμε. Είσαι υπέροχη και εσύ και η Εβίτα. Ορίστε, ευχαριστούμε. Ξεκινήσαμε με τα σπάνια πουλιά. Ωραία. Εκεί δεν συμμετείχα, αποχώρησα από την αρχή. Γιατί ήταν πάλι μια κωμική εκπομπή, η οποία διακοπτόταν κάθε τρεις και λίγο για ένα ιατρικό ανακοινωθέν του μπαμπά μου και μου έκανε πολύ κόντρα όλο αυτό. Επειδή ήταν νοσηλευόταν και ήταν με την υγεία του κάπως περίεργα και σοβαρά, οπότε δεν αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Sometimes I feel I've got you. Το πιο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της Εβίτας Ηλιοπούλου είναι η κόρη της Νικήτα, την οποία μεγαλώνει μόνη της μετά το θάνατο του συζύγου της τα τελευταία 8 χρόνια. Η 16χρονη εγγονή του αείμνηστου Ντίνου Ηλιόπουλου έχει πάρει την καλλιτεχνική φλέβα του παππού της, αφού στα μελλοντικά της σχέδια είναι να ασχοληθεί με την υποκριτική. Η κόρη μου την έκανα πριν 16 χρόνια. Γνώρισα έναν χρυσοκουφετένιο. Αστειεύομαι. Το γνώρισα επί εποχής χρυσοκουφέτου. Στο χρυσοκουφέτο. Όχι, για όνομα του Θεού, όχι. Άρα δηλαδή σου φέρε γούρι εκπομπή. Ναι. Γι' αυτό και η Ανίτα μας πάντρεψε. Πάει στο καλλιτεχνικό λύκειο. Με όλη αυτή τη τριβή με το θέατρο, συνειδητοποίησε ότι της αρέσει. Γνωρίζω και το σύζυγος ότι έχει φύγει από τη ζωή. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί, να είσαι μαμά, μπαμπάς, είναι εύκολο ή δύσκολο? Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι κρατάω ένα ρόλο ολοκληρωμένο. Τώρα, το έργο όλο δεν μπορώ να το κάνω όλο μόνη μου. Ναι. Οπωσδήποτε, ας πούμε, δεν μπορείς να καλύψεις αυτά τα κενά. Όλες αυτές οι καταστάσεις που έζησες μέχρι να μεγαλώσει η Νικήτα, πώς τις διαχειρίστηκες?
ήρθαν στιγμές που σε έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση. Βεβαίως, αλλά ο αυτοσαρκασμός πάλι με πολύ χιούμορ νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό φάρμακο. Δεν ξέρω, για μένα δεν μου τα έφερε έτσι η ζωή. Έχω χάσει όλους μου τους αγαπημένους ανθρώπους εκτός από την αδερφή μου και την κόρη μου και τα νύψια μου. Δηλαδή, μαμά, μπαμπά. Το έχω ζήσει δηλαδή αυτό την το πράγμα. Απώλεια. Τι σημαίνει. Δεν είναι απώλεια για μένα, είναι μετάβαση. Δείτε σε λίγο. Μετά τη φυγή του Γιάννη Τσιμιτσέλη από τη συνέντευξή μας και τα σχόλια των συναδέλφων, όλη η αλήθεια από την ίδια τη δημοσιογράφο Αναστασία Αργυριάδου. Ευχαριστώ πολύ.